σας. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης Expert Team Δανάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Κουγκάκο, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος της ΑΠΕΛ Αγκαρά. Να πούμε όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει παρουσία και προσφορά στην κοινωνική ζωή του Λαγκαδά, της πόλης μας δηλαδή, ως αθλητής, ως εκλεγμένος του τοπικού συμβουλίου, αλλά και φυσικά πλέον ως νέος πρόεδρος της ΑΠΕΛ Λαγκαδά. Χαίρετε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λίγο να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πρώτον δεν έχουμε και πολλά χρόνια διαφορά στην ηλικία, αλλά και νομίζω πως... Είναι κάτι που θυμώ και εγώ. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Θα ήθελα να μου απαντήσεις πώς πήρες την απόφαση να κάνεις ένα τέτοιο βήμα, δηλαδή από αρχηγός της ομάδας ΑΠΕΛ Λαγκαδά, μπήκες πλέον στην Προεδρία. Δεν ήταν κάτι που υπήρχε στο μυαλό μας. Στο μυαλό το δικό μου, ούτε των ανθρώπων που διοικούν την ομάδα. Η θέση αυτή ήταν μια θέση που καλυπτόταν από έναν άνθρωπο αξιόλογο, γνώσης του χώρου, τον κύριο Νάσιο, τον οποίο του ευχαριστώ γιατί βοήθησε στα μέγιστα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο ρόλος του δικού μου στην ομάδα ήταν ένας ειδικός κρίκος μεταξύ των παιχτών και της διοίκησης, σαν παλιότερος αθλητής και αρχηγός της ομάδας παλιότερα. Ένα ρόλο γενικού αρχηγού, ο οποίος ρόλος με έφερε αυτή τη στιγμή στη θέση του Προέδρου μετά από τη σύμφωνη γνώμη και απόφαση του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν κάτι ότι στο πρόσωπό μου ότι μπορώ να βοηθήσω από αυτή τη θέση, οπότε και πάρθηκε από κοινού η απόφαση να βοηθήσω. Πολύ ωραία. Οι στόχοι της ομάδας ποιοι είναι και αν θα παραμείνουν. Τις τελευταίες μέρες γίνανε κάποιες αναταραχές εδώ στην ομάδα. Υπήρχαν απομακρύνσεις του προπονητικού team, του ενός από των δύο βασικών χορηγών μας, του κ. Νάσκη όπως προείπα. Αλλά οι στόχοι της ομάδας παραμένουν ήδη. Οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί. Το ρόστερ εξάλλου που έγινε και στήθηκε η ομάδα από την αρχή της χρονιάς είναι μόνο για ψηλά, δεν μπορούμε να λέμε κάτι λιγότερο από τις πρώτες θέσεις. Είμαστε outsiders στην κούρσα του τίτλου, το γνωρίζουμε και μετά από τα τέρα που παίξαμε έχουμε μείνει πίσω. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε όλες τις ελπίδες που έχουμε στις πιθανότητες. Έχει γίνει αλλαγή στο προπονητικό team. Έμεινε στη θέση του πρώτου προπονητή πλέον, ο βοηθός προπονητή, ο Βίος Καρικαρίδης, ο Αλέξης. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί και εμείς κοντά στην ομάδα. Έχει μείνει και ο ένας εκ των δύο βασικών χορηγών, ο οποίος θα αναλάβει βαρύ φορτίο οικονομικό. Η κοινωνία του Λαγκαδά ήδη από τις πρώτες μέρες μας έχει αγκαλιάσει την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε έτσι. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Κάθε τι που γίνεται, γίνεται για καλό. Σίγουρα ναι. Θα ήθελα να μου απαντήσει την επόμενη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση της ομάδας ποια είναι, γιατί ως γνωστόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, ότι μια ομάδα όσο ανεβαίνει κατηγορία, τόσο περισσότερο είναι το budget, να το πούμε έτσι, οικονομικά. Σίγουρα, οι οικονομικοί παράγοντες της περιοχής έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό οδηγεί στην ομάδα σε ψηλότερες κατηγορίες από τα τοπικά που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μια προσπάθεια τελευταία πενταετία, εξαετία από κάποιους ανθρώπους. Έχουμε φέρει δίπλα μας και κάποιους χρηματοδότες χορηγούς οι οποίοι αγάπησαν την ομάδα και την προσπάθεια. Ένας εξ αυτών αποχωρεί για προσωπικούς λόγους, σεβόμαστε. Τώρα είναι μεγάλο το φορτίο, είναι μεγάλο το budget. Απλά ευελπιστούμε στο ότι θα τα καταφέρουμε γιατί έχουν να κάνουν ανθρώπους που έχουν δώσει κάποιες υποσχέσεις και σιγά σιγά τις υλοποιούν. Δεν μένουν μόνο στα λόγια. Αυτό δεν μας τρομάζει. Περνάμε μια κρίση όλοι σαν χώρα. Από εκεί και πέρα κοιτάμε όσο το δυνατόν πιο συνεπείς να είμαστε στις υποχρεώσεις απέναντι στους ποδοσφαιριστές και απέναντι και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για την ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και οι φροντιστές και οι φυσιοθεραπευτές. Σίγουρα ναι. Θα πάτε πολύ μπροστά και το πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε, έχουμε την βοήθεια του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιαστεί η προσπάθειά μας και πιστεύω ότι θα βγει η χρονιά εύκολα. Θα πάτε σίγουρα, αν κρίνουμε από την κεφαλή, θα πάμε μια χαρά. Και το ξέρω. Λοιπόν, κλείνοντας όμως, θα ήθελα να μου πεις τους προσωπικούς σου στόχους για το αύριο. Για την ΑΠΕΛ για το αύριο. Οι προσωπικοί μου στόχοι. Τι στόχοι, τι πιστεύεις δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι η προσπάθεια η δική μου πρέπει να αγκαλιαστεί και από
κάνω έκκληση και σε παλιούς μου συμπαίχτες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουμε την οικονομική δυνατότητα, απλά χρειάζεται να έχουμε τον χρόνο και, και την αγάπη για αυτό που κάνουμε. Είναι μια ομάδα η οποία στα δύσκολα μας βοήθησε και τώρα που είναι μια δύσκολη περίοδος, παύλα καλή περίοδος, γάμα εθνική είναι η ομάδα, ας μην γινόμαστε, είναι ευκαιρία να δουν και άλλοι δίπλα μας και να συστρατευτούν στην προσπάθεια που κάνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.